στην μέτρο ανάλυσης. Πάμε να τη δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν για την ανοιχτή μάχη για 3-1 για τις εκλογές φυσικά του ΠΑΣΟΚ. Γκάλουπ της μέτρο ανάλυσης δείχνει ότι προηγείται. Βεβαίως. Πάμε να δούμε την κάρτα. Είμαστε. Ωραία. Τώρα είμαστε στην μέτρο ανάλυση. Αυτή την κάρτα θέλουμε τώρα, που βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προηγείται με 28% σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι, να πούμε δύο λεπτά. Mm-hmm. Η κάρτα αυτή απεικονίζει τους 4 από τους 6. Ναι, γι' αυτό και έλεγε το σελίδο 3. Η ανοιχτή πράσινη μπάρα είναι τα όρια εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι νιώθουν κοντά στο ΠΑΣΟΚ και ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε 24% ο κύριος Ανδρουλάκης, 21% ο κύριος Δούκας, 20% η κυρία Διαμαντόπουλη, 14% ο κύριος Γερουλάνος. Η σκούρα πράσινη μπάρα είναι όσοι δήλωσαν στην έρευνα ότι θα πάνε ή πιθανόν θα πάνε να ψηφίσουν. Άρα δηλαδή αυτοί θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα πάνε να ψηφίσουν. Έχω σκοπό να πάω να ψηφίσω τώρα. Ναι. Κάποιοι πάνε σίγουρα θα πάω, κάποιοι πάνε ότι ναι, πάντως, να πάω. Και στις δύο μπάρες ο κύριος Ανδρουλάκης προηγείται τον υπολείπων. Ναι, απλώς αλλάζει κατάταξη. Αλλάζει κατάταξη. Η δεύτερη περίπτωση, όπου είναι πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης με 28%, δεύτερη κυρία Διαμαντόπουλη με 25%, τρίτος ο κύριος Δούκας με 23% και τέταρτος ο κύριος Γερουλάνος με 16%. Mm. Είναι γεγονός ότι ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε αυτούς που όλοι, αν δείτε, όλοι ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε αυτούς που λένε ότι σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν, με μεγαλύτερο ποσοστό να ανεβάζουν. Βάζει η κυρία Διαμαντοπούλου από το 25 στο 25. Όμως, εγώ βλέποντας αυτό με την εμπειρία που έχω από νούμερα και με δεδομένο ότι είναι πολύ μικρό πλέον το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ, θα σας έλεγα ότι είναι αρκετά πιθανό να δούμε οποιοδήποτε από σε ζευγάρι στο δεύτερο γύρο από αυτούς τους τέσσερις. Νομίζω λοιπόν ότι οι τέσσερις αυτοί έχουν ξεχωρίσει σε σχέση με τους άλλους δύο, την κυρία Γιανακοπούλου και τον κύριο Κατρίν. Νομίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει λίγο αυτό αποτυπώνεται. Νομίζω ότι φαίνεται και στην κοινωνία. Αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να δούμε ένα κάτι που είναι πολύ κοντά στην αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Δηλαδή, έχουν μια αντίφαση αρκετά τα ευρήματα αυτών των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά το ποιοι πάνε δεύτερο γύρο, έτσι, και ποιος είναι δεύτερος, τρίτος στην. Εγώ νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να φαίνω όταν θα γίνει το debate, που μετά θεωρώ ότι πάντοτε ακολουθεί κάποια δημοσκόπηση. Το debate στα ισοκομματικά νομίζω βοηθάνε περισσότερο από ότι. Και εκεί ενδεχομένως να διαμορφωθεί και αυτό το οποίο περιμένει ο κόσμος, γιατί όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, είπαμε ότι είναι μια ιστορική στιγμή και μια ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να είναι στη θέση της πραγματικά αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργήσιμος μετά ο αρχηγός, οποιοδήποτε εκλεγεί, άρα και το ΠΑΣΟΚ, ένα κυβερνών κόμμα. Αυτό όμως το οποίο λείπει από τον κόσμο και που θέλει να ακούσει και που το είπαμε και με αφορμή το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτό που θέλουν να ακούσουν είναι πολιτική. Θέλουν να ακούσουν ένα αφήγημα, θέλουν να ακούσουν προτάσεις, ακόμα και αν την ώρα που διατυπώνονται δεν είναι ικανές να εφαρμοστούν γιατί δεν είναι κυβερνών κόμμα. Αλλά να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι στον αντίποδα όλων αυτών που ζουν. Πάντως και όλο αυτό δείχνει ότι θεωρητικά τώρα οι δύο που θα πάνε στο δεύτερο γύρο mm-hmm. Θα παίξουν μετά και οι λεγόμενες συμπράξεις. Ποιος θα στηρίξει ποιον και να δούμε γιατί μπορεί και κανένας δηλαδή, να βγει π.χ. τώρα από ένα πρόσωπο να πει όχι ψηφίστε ένα παρατήρηση λευκό ό,τι θέλετε. Πάνω σε αυτό που λέει η Σοφία όμως η πολύ πρόσφατη πολιτική ιστορία έχει δείξει ότι όταν στο δεύτερο γύρο οι ψηφοφόροι του τρίτου συνήθως δεν πάνε καν να ψηφίσουν. Και εξαρτάται συνήθως και από τη διαφορά, αν αυτός που θα μπει πρώτος στο δεύτερο γύρο έχει τεράστια διαφορά με το δεύτερο, πολλοί ψηφοφόροι. Υπάρχει πάντως μία αίσθηση, θεωρώ, ότι σε αυτήν ακριβώς την αποτύπωση των δημοσκοπήσεων φαίνεται πάρα πολύ έντονα το πόσο μπορεί να καθορίσουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι ο τρίτος είναι ο τάδε, πιθανότατα να θες να ψηφίσεις τον πρώτο προκειμένου να μην βγει ο δεύτερος. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαμόρφωση. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι η στρατηγική ψήφος των ψηφοφόρων του. Δηλαδή, και αυτό βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν ψήφους αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι ένα από τα θέματα του ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι ένα πολύ παλιό κόμμα με τεράστια κομματική μνήμη αλλά και κυβερνητική μνήμη, είναι ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι δεν θα σκεφτούν
με γνώμονα να ψηφίσουν τον υποψήφιο ή την υποψήφια που είναι κατά τη γνώμη του ιδεολογικά πιο κοντά ή που μπορεί να έχει το σχέδιο το καλύτερο για τη χώρα. Αλλά μπορώ να σκεφτώ στρατηγικά. Να ψηφίσω κάποιον ο οποίος θα μου εξασφαλίσει κομματική συνέχεια και παρουσία. Να ψηφίσω κάποιον που μπορεί να κερδίσει το. Τώρα λέμε το Μητσοτάκι, αλλά μπορεί μετά να είναι άλλος ο επικεφαλής της Δημοκρατίας. Ή να ψηφίσω κάποιον που θα κάνει συνεργασία, γιατί το πιο πιθανό είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι η κυβέρνηση συνεργασία. Άρα α ψηφίσω κάποιον που κατά τη γνώμη μου θα κάνει καλή. Ναι. Μαρία, νομίζω λοιπόν ότι όσο το εκλογικό σώμα πάει σε στρατηγική ψήφο, από αυτό πληγώνει το κόμμα γιατί το καταλαβαίνει η κοινωνία και δεν μπορεί να συμπορευτεί μαζί σου. Γιατί αν δεν συγκλίνεις στη βάση οράματος και πολιτικών θέσεων και συγκλίνεις στη βάση στρατηγικής και προσωπικού ωφέλους, αυτό είναι ένα θέμα. Και πάντως πρέπει να γίνει και το debate, έτσι. Ναι, ναι, γιατί εκεί θα γίνουν ανατολικά. Ο κύριος, νομίζω ότι περιμένει ο κόσμος τον κύριο Δούκα, γιατί. Τις εκλογές του Δήμου της Αθήνας ξεκίνησε να συζητιέται το όνομά του εντόνως μετά το debate με το. Ναι, είναι δεδομένο. Υπάρχει μια συμβουλή που δίνουν όλοι οι επικοινωνιολόγοι σε αυτούς που συμμετέχουν στα debate. Αν πας στο debate με ύφος και ορμή νικητή. Τις περισσότερες φορές χάνει. Μπράβο, Κάμαλα Χάρης, είναι ενδεικτικό νομίζω. Πάντως, ένα λεπτό μόνο για να δώσω και τροφή σε αυτό. Πάντως, αυτό το οποίο, επειδή ακριβώς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις που η μία βγαίνει μετά την άλλη, αυτό το οποίο είναι κοινός τόπος στις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πάντοτε βρίσκεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στο δεύτερο γύρο, τον βγάζουν ότι πάντοτε. Περνάει στο δεύτερο γύρο, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου αισθητά παρατηρείται άνοδος στα ποσοστά της. Οπότε αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία όπως παρατηρούμε τα νούμερα και τις δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν και αυτά μια κατάσταση. Βλέποντας. Στάσεις είναι αυτές. Ναι, δηλαδή, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βλέποντας τη δημοσκόπηση. Παρατηρώντας τουλάχιστον. Και επειδή η κοινωνία αυτή τη στιγμή κοιτάει προς το ΠΑΣΟΚ, κοιτάει για να έχουμε. Μα είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση σε αυτά τα οποία. Έχω την αίσθηση ότι αν κινηθεί με βάση τη δεξιά μπάρα που είναι το σκληρό. Αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτούς που προτίθεται να πάνε ΠΑΣΟΚ, θα πάνε να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Οπωσδήποτε είναι χαμένη η διαδικασία γιατί. Μιλάμε για έναν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν πρέπει να εμπνεύσει μόνο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να εμπνεύσει και λίγο περισσότερους. Οπότε πρέπει να εμπνεύσει ο επόμενος αρχηγός ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Το είπε όμως και η Μαρία. Να φέρει περισσότερους. Το είπε η Μαρία ότι πολλές φορές όταν πας να ψηφίσεις, πέρα από τη στρατηγική, βλέπεις και ποιος μπορεί να είναι γενικότερα στο παιχνίδι αναφορικά με αυτόν που έχει αυτή τη στιγμή. Εκεί θα βοηθήσει στο debate. Και να πούμε επίσης αναφορικά με την παρατήρηση που είχε κάνει η Μαρία ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος όταν ήταν τρίτος είχε στηρίξει τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, αλλά ένα μεγάλο. Ενώ, όχι, κάνουμε τις παρατηρήσεις ναι, έτσι από εκεί. Ένας μεγάλος όγκος ψηφοφόρων δεν είχε πάει τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ναι, πάντα όταν φτάνουμε στους δύο έχουμε και απώλειες, γιατί αυτοί που ψηφίζουν τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, πολλές φορές σου λέει εγώ ήθελα να κάνω μια καταγραφή, να πω την προτίμησή μου και δεν με αφορά να μπω στο δίλημα των δύο που πήγαν στο δεύτερο γύρο. Πάντως δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα ο κύριος Οικονόμου από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη κάνουν ας πούμε έτσι συνδιαλλαγές, αν μπορώ να το πω, κανονίζουν την επόμενη μέρα με υποψηφίους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αυτή ναι, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη που σκέφτονται την πολιτική τους επιβίωση, αλλά τώρα και οι μεταγραφές στην πολιτική δεν είναι πάντα πολύ αποδοτικές. Είναι λίγο διαφορετικά μπορεί από το ποδόσφαιρο. Να δούμε το διαφορετικό τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Στο ΠΑΣΟΚ. Η αντίστροφη πορεία έχει αποκλειστεί. Επειδή όμως μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη σήμερα από τον Άγιο Νικόλαο, πριν από λίγο μάλιστα, που είπε ότι αποφάσισε στο ΠΑΣΟΚ να κάνουμε εκλογές, γιατί δεν θέλαμε το ΠΑΣΟΚ να ΣΥΡΙΖΟποιηθεί και φυσικά για να γίνουν όλα πολιτισμένα. Δηλαδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
και ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αφισβητήθηκε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, τουλάχιστον ναι, με το ίδιο βράδυ των εκλογών. Δεν προβλέπεται μόμφι στο Πασόκ, αν θυμάμαι καλά από το καταστατικό. Όχι, αλλά παρόλα αυτά. Πήγε σε καθαρές πολιτικές λύσεις και δέχτηκε. Βεβαίως και δέχτηκε και πολύ σκληρή κριτική και το ίδιο βράδυ των εκλογών είχε τη γενναιότητα, την πολιτική γενναιότητα, να πει ότι είναι δικό μου αυτό το λάθος. Σαφώς είμαι ο αρχηγός του κόμματος, το οποίο έφερε το αποτέλεσμα αυτό και πάμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Αλλά το γεγονός ότι αναφέρει ότι προτιμήσαμε να πάμε σε εκλογές για να μην σιριζοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ και να γίνουν όλα πολιτισμένα, νομίζω ότι έχει. Και τη δική του πολιτική ορμότητα. Να πούμε ότι ο λόγος του και την επόμενη μέρα ενδεχομένως για τη συζήτηση της κεντροαριστεράς. Α συγκρίνουμε τις ομιλίες που κάνει τώρα με αυτές που έκανε προεκλογικά πριν από τις ευρωεκλογές, θα έλεγα ότι είναι. Ένας άλλος άνθρωπος. Αισθητά πάρα πολύ βελτιωμένος. Άρα με τη σπουδή που κάνει τώρα προεκλογική εκστρατεία για το ΠΑΣΟΚ. Την έκανε και σε ευρωεκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ θα ήταν σίγουρα δεύτερο κόμμα. Και πάντως μετά την πασοκοποίηση έχει σάγει τη σιριζοποίηση. Έτσι. Και αυτό είναι μια μετάβαση. Απλά σας είπα, μπορεί για να μην ακούστηκε, ότι θεωρώ ότι και η δήλωση του αυτή ενδεχομένως δίνει και τροφή για σχόλια. Εν πάση περιπτώσει, δίνει το πλάνο για την όλη συζήτηση που έχει ανοίξει για την κεντροαριστερά και το αν τελικά θα μπορέσουν να συνεργαστούν οι δύο αυτοί χώροι. Το οποίο τουλάχιστον στα δικά μάτια στην παρούσα φάση δείχνει σχεδόν σενάριο. Άντε, όχι επιστημονικής φαντασίας, αλλά μακριά από την πραγματικότητα. Καλά, δεν ξέρουμε γιατί να θυμίσω ότι και με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Εν προκειμένου. Αν δηλαδή το έλεγες αυτό τη δεκαετία του 90, σε κάποιον θα έλεγε ότι. Δημήτρη, ναι. Πριν Μαρία, Μαρία Ραμπατζή, συνέκρινε με πολύ εύστοχο τρόπο την διαφορά κλίματος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ότι ομονοούν στο ένα κόμμα και ότι στο άλλο ουσιαστικά διαλύονται. Αυτό νομίζω θα είναι η ειδοποιώς διαφορά και ένας παράγοντας ο οποίος θα καθορίσει και τη συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος αυτό το αντιπαράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κλίμα πόλωσης και διάλυσης θα στρέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος προοδευτικού κόσμου στην κάλπη αυτή. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία και να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι το debate πρέπει να γίνει. Η Άννα Διαμαντοπούλου είδα ότι πρώτη και κατευθείαν, πολύ άμεσα, δήλωσε και παρέτρινε τους άλλους υποψηφίους να προχωρήσει ένα debate. Γιατί πράγματι, όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά στο τραπέζι αυτό, δυνητικά ψηφίζουμε για επόμενο πρωθυπουργό. Αυτή η ασυνδεσμότητα. Βέβαια, έχουν δεσμευτεί να κάνουν δύο, όχι ένα. Εγώ θυμάμαι ότι έλεγαν ότι θα κάνουμε δύο debate. Δεν βλέπω επιβεβαίωση όμως από πολλά επιτελεία υποψηφίων. Και νομίζω ότι αυτό που είπε. Όχι, να πούμε ότι επιβεβαίωση δεν υπάρχει, θα συνεδριάσουμε τον κύριο Κλαβίνα. Πάντως όλοι έχουν πρόθεση να συμμετάσχουν. Ναι, γιατί και εγώ αυτό θυμάμαι ότι. Και είπαν μια πρώτη ημερομηνία για 24 Σεπτεμβρίου. Γιατί έχει αξία, εφόσον δυνητικά ψηφίζει για επόμενο πρωθυπουργό, τι διαφορές δεν έχει αποτυπωθεί στην κοινή γνώμη, τι διαφορές έχει κάθε υποψηφιότητα. Τι πρεσβεύει ο ένας, πού θέλει να πάει το κόμμα, πού συγκλίνει, με ποιον συγκλίνει. Αυτά νομίζω πρέπει να αποσαφινιστούν τώρα, όχι μετεκλογικά, όχι μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Και θα κλείσω με αυτό που πολύ εύστοχα είπε ο Κώστας Σιμίτης την 3η του Σεπτέμβρη, ότι στην πολιτική πολλές ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Προφανώς. Πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία από τον προοδευτικό κόσμο που θέλει κάτι καλύτερο για τη χώρα. Πάντως, δεν είναι άπειρες. Λοιπόν, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι όλα είναι εν εξελίξη, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε και μια άλλη δήλωση που είπε ότι αν τελικά οι υποψήφοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ κάνανε τον αγώνα που κάνουν τώρα για τον εαυτό τους και στις ευρωεκλογές, σαφώς το ΠΑΣΟΚ θα είχε άλλα αποτελέσματα. Να μην τους αδικεί, γιατί αν δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα ανά εκλογική περιφέρεια του κάθε υποψηφίου, τότε θα δούμε και ποιος έκανε περισσότερο αγώνα. Να μην βάλει τέτοια μέτρα. Είναι αντίστοιχο της δήλωσης που είχε κάνει ότι στην περιφέρεια ουσιαστικά είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα στο κέντρο είναι εκεί που έχασε τη μάχη. Λοιπόν, αναφορικά με το debate, οι πληροφορίες είναι ότι μάλλον θα είναι για τις 24 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν δύο debate, ένα πριν τον πρώτο γύρο και ένα. Φυσικά πριν από το δεύτερο γύρο, για να μπορέσει ο κόσμος να έχει άποψη τελικά στο δεύτερο γύρο ποιος είναι θα είναι αυτός που θα είναι ο πρωθυπουργίσμος και ο ικανός. Ναι, όχι, δεν είπα ότι έχει γίνει συμφωνία. Λέω ότι εάν γίνει ένα δεύτερο debate, προφανώς θα αφορά τον δεύτερο γύρο, ο οποίος και θα είναι ο καθοριστικός για το αποτέλεσμα αυτό.